Το φιάσκο με την τηλεκπαίδευση για μαθητές και εκπαιδευτικούς συνεχίζεται. Η κυβέρνηση και η κυρία Κεραμέως λοιπόν οφείλουν να απαντήσουν. Γιατί επί 8 μήνες και ενώ όλοι προειδοποιούσαν για το δεύτερο κύμα πανδημίας δεν έκαναν καμία προετοιμασία για την τηλεκπαίδευση. Γιατί δεν έκαναν ούτε μία δοκιμή του συστήματος τηλεκπαίδευσης με αποτέλεσμα οι δύο πρώτες μέρες λειτουργίας να καταλήξουν σε φιάσκο και αδυναμία σύνδεσης με την πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Γιατί δεν φρόντισαν να υπάρχουν εναλλακτικές για την τηλεκπαίδευση όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά επαναπαύτηκαν στην αποκλειστική σύμβαση με τη Cisco. Γιατί δεν φρόντισαν να παρέχουν στους μαθητές δωρεάν τον απαραίτητο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα οι οικογένειες να υπομίζονται σήμερα δυσβάσταχτα έξοδα για να αντεπεξέλθουν ταυτόχρονα σε τηλεργασία και τηλεκπαίδευση. Και κυρίως, γιατί και με ποιο δικαίωμα κρατούν κρυφή από το Μάιο που έχει καταθέσει σχετική επίκυρη ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τη σύμβαση της τηλεκπαίδευσης με την ανάδοχο εταιρεία. Τι φοβούνται και τι προσπαθούν να κρύψουν. Η κυρία Κεραμέως που άφησε ανοχήρωτα τα σχολεία οφείλει πρώτα να απαντήσει και στη συνέχεια να παραιτηθεί.